Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», μιας και ένα άτομο καταφέρνει την επανασύνδεση και αυτή δεν είναι άλλο από την Ειρήνη. Ο Δημοσθένης τραβάει στα άκρα το παιχνίδι του και ανακοινώνει στην Ειρήνη ότι η καινούργια του σύντροφος θα μετακομίσει στο σπίτι τους. Λίγο αργότερα, φτάνει η στιγμή που οι δύο πρώην σύζυγοι θα έρθουν αντιμέτωποι στη δικαστική αίθουσα και εκεί η Ασπασία θα κερδίσει το 1 τρίτο της περιουσίας του άντρα της. Ο Δημοσθένης σοκάρεται με αυτή την εξέλιξη αλλά συνεχίζει να την διεκδικεί με την ίδια ένταση. Τελικά, η Ειρήνη θα είναι αυτή που θα παίξει καταλυτικό ρόλο για την επανασύνδεση των γονιών της και με τα λόγια της θα καταφέρει να ταρακουνήσει για τα καλά τη μητέρα της και έτσι πείθει την Ασπασία να δώσει ακόμα μία ευκαιρία στον Δημοσθένη γιατί πιστεύει πως την αγαπάει αληθινά, όπως θα δούμε στη Γη της Ελιάς. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι αυτό θα γίνει μόνο με τους δικούς της όρους. Στα προσεχή επεισόδια στη Γη της Ελιάς, με την Αφροδίτη να έχει έναν διπλό ρόλο. Όλοι τρέχουν να συμπαρασταθούν στην Χάιδο και την Βασιλική, οι οποίες βρίσκονται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Η Αριάδνη έχει πάρει άδεια από την ταβέρνα και μαζί με τον Στάθη είναι συνέχεια στο πλάι της Βασιλικής. Στο μεταξύ, η Χρυσούλα πιάνει δουλειά στην ταβέρνα, αφού ο Χρήστος της δίνει την αύξηση που του ζήτησε. Η Αφροδίτη όμως θα έχει έναν διπλό ρόλο στη σειρά. Ξεκινάει από το πρωί για να πάει στο ιατρείο και να φέρει εις πέρα στην αποστολή της, με τους ασθενείς της. Αμέσως μετά το ιατρείο όμως, φεύγει και πάει στην ταβέρνα για να βοηθήσει τη Χρυσούλα. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.